επιστρέψουμε στο μπάσκετ. Και στο πρώτο θέμα μας. Ακριβώς. Και έχουμε την τιμή να έχουμε στην παρέα μας τον παρουτοκαπνισμένο, θα έλεγα, με τις εθνικές ομάδες, Βαγγέλη Μάτζαρη, ο οποίος θα βρεθεί μαζί μας. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Καλώς τον. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα στην πρεμιέρα μας, εδώ στο Πάμε Γήπεδο. Η χαρά όλη δικιά μου. Βαγγέλη, πώς το είδες το παιχνίδι απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες? Εντάξει, εντός προγράμματος ήταν. Εντάξει, καλό να πω, ήταν λίγο αναμενόμενο αυτό που είδαμε όλοι. Ναι. Πιστεύω ότι και εμείς ψηλοσώσαμε λίγο, κρατήσαμε λίγο δυνάμεις για το μάτς με τη Νέα Ζηλανδία που είναι τελικός, ουσιαστικά ένας προς τελικός. Στο πρώτο ημίχρονο μπορώ να πω ότι είδαμε αρκετά θετικά στοιχεία. Θα μπορούσα να πω ότι σταθήκαμε στα ίσα. Εντάξει, και λίγο, καταλάβατε, λίγο περιβολικό. Πιστεύω ότι ήμασταν αξιόμαχοι. Δεύτερο ημίχρονο δοκιμάσαμε διάφορα πράγματα, δοκίμασε ο κότς, σχήματα, καταστάσεις. Και έγινε ψηλό, πιστεύω, ένα πιο ελεύθερο παιχνίδι, γι' αυτό πήγε πιο επιθετικό και άνοιξε ο ρυθμός. Στο διατάφτα τώρα. Κρατάμε τις καλές στιγμές. Με συγχωρείτε κιόλα. Κρατάμε τα καλά, τα θετικά σημεία που είχαμε εκεί πέρα. Mm-hmm. Και από εδώ και πέρα κοιτάμε τον επόμενο αγώνα που είναι ένα πρώτο τελικό. Γιατί από εδώ και πέρα όλα τα μάτια είναι σημαντικά. Εκεί ήθελα να πάω, στο διατάφτα, γιατί αυτό μας νοιάζει πια. Το μάτς με τη Νέα Ζηλανδία. Εσύ πώς το βλέπεις, τι πρέπει να προσέξουμε, είμαστε φαβοροί, δεν είμαστε? Πώς βλέπεις το παιχνίδι? Σίγουρα κάποιος κακός. Θεωρώ ότι είμαστε πιο ποιοτική ομάδα από τη Νέα Ζηλανδία και ατομικά και συνολικά. Να μην γελιόμαστε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είμαστε ρεαλιστές. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια ομάδα που δεν σταματά να παλεύει, όπως είδα και με τους Αμερικάνους και με τους Ιορδανούς που παίξανε. Παίζουν πολύ με επαφή, όπως λέμε και εμείς, μπασκετικό ξύλο ουσιαστικά στα όρια του φάουλ. Και πολλές φορές βγάζουν εκτός ρυθμού και εκτός εαυτού, γιατί είναι ευρεάζει και με αυτό. Πρέπει οι εθνικοί μας να είναι συγκεντρωμένοι, να κοιτάξουν τη δικιά τους πλευρά πώς θα παίξουν, το δικό τους παιχνίδι, να κάνουν το παιχνίδι τους, να μην παρασυρθούν στο ρυθμό της Νέας Ζηλανδίας. Και θεωρώ ότι είμαστε σοβαροί και συγκεντρωμένοι, δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δεν θέλω να προτρέξω, γιατί έχουμε μπροστά μας μεθαύριο ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, ένα τελικό. Και από εκεί και πέρα, αν κερδίσουμε πρώτα Θεός, μπορούμε να μιλήσουμε. Αλλά ποια θα ήταν μια πιθανή επιτυχημένη πορεία της εθνικής σε αυτό το μπάσκετ, με όλα όσα φέρνει μαζί της? Και μιλάω για τις απουσίες. Ποιο θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, το ταβάνι μας, Νίκο? Ναι. Μια επιτυχία. Τα ταβάνι είναι αυτό ότι δεν μπορεί να βάλεις, γιατί όταν είναι ένα τουρνουά όπως είναι αυτό και δεν είναι, ας πούμε, πρωτάθλημα, που ξέρεις τις δυνατότητες σου, γιατί σε ένα τουρνουά όπως είναι αυτό και ειδικά στη φάση του νοκάουτ, η ομορφιά του αθλήματος είναι ότι μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε. Σε ένα μάτς κερδίζει όποιος βρεθεί στην καλύτερη κατάσταση. Σωστό. Μπορεί να δηλαδή μια ομάδα που να είναι χειρότερη από την άλλη γενικές γραμμές, στη συγκεκριμένη μέρα να είναι καλύτερη και να κερδίσει. Αυτό είναι η ομορφιά των νοκάουτ. Και βλέπουμε πολλές εκπλήξεις, είτε σε Final Four όπως στην Ευρωλίγκα, είτε σε νοκάουτ εθνικές. Το θέμα θεωρώ ότι ο στόχος της ομάδας αυτή είναι να περάσει στους Ολυμπιακούς αγώνες ή αλλιώς στο Προελυμπιακό τουρνουά, γιατί του χρόνου είναι Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι και σίγουρα είναι μεγάλη τιμή για οποιοδήποτε Αθήνα να συμμετέχει Ολυμπιακούς αγώνες. Αυτό θεωρώ ότι είναι ο ρεαλιστικός στόχος της ομάδας. Αλλά επειδή μπορεί να είναι λίγο μακρινός, πιστεύω ότι κοιτάνε παιχνίδι με το παιχνίδι τα παιδιά. Ωραία. Και πρώτα απ' όλα να περάσουν στην επόμενη φάση με το μάτς με τη Νέα Ζηλανδία. Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Ευχή όλων η πρόκριση και η νίκη απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχετε, με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ. Πρώτα και πάνω